Το γκράφιτι ανθεί τα τελευταία χρόνια στους δρόμους και τους τοίχους του Καΐρου, αποτελώντας μια μορφή κοινωνικής και πολιτικής διαμαρτυρίας, τόσο κατά την περίοδο της προεδρίας του Μοχάμετ Μόρση, όσο και τώρα που η μεταβατική κυβέρνηση που έχει διορίσει ο στρατός έχει την εξουσία, τα γκράφιτι αποτυπώνουν τους αγώνες, τις συγκρούσεις και την αναταραχή που υπάρχει μόνιμα στην Αίγυπτο. Είναι πολύ σημαντικό να σχεδιάζουμε τις ιδέες που έχουμε και να υπερασπιζόμαστε τους στόχους που θέλουμε να πετύχουμε με τα γκράφιτι που κάνουμε στους τοίχους. Αυτό μπορούμε να το δούμε καθημερινά από τους περαστικούς. Αντιλαμβάνονται καλύτερα τις καταστάσεις μέσα από τα γκράφιτι και τους δημιουργούνται ερωτήματα σε σχέση με ό,τι συμβαίνει γύρω τους. Αποκτούν μια καλύτερη ιδέα για τα γεγονότα. Το γκράφιτι αλλά και η street art γενικότερα έχουν έναν εντελώς ξεχωριστό χαρακτήρα στην Αίγυπτο, καθώς συνδυάζουν στοιχεία του αρχαίου πολιτισμού της χώρας με τη σύγχρονη πολιτική. Είναι μάλιστα τέτοια η επιτυχία της συγκεκριμένης τέχνης, ώστε πολλοί δρόμοι γύρω από την πλατεία Ταχρίρ, που είναι διακοσμημένοι με παρόμοια έργα, αποτελούν έναν από τους κυριότερους πόλους έλξης για τους τουρίστες που επισκέπτονται την Αίγυπτο. Και αυτό γιατί οι τοίχοι διηγούνται με το δικό τους τρόπο την ιστορία των τελευταίων μηνών. Οι καλλιτέχνες του δρόμου όμως έχουν απέναντί τους πάντα την εξουσία. Τόσο οι αδελφοί μουσουλμάνοι όσο και η παρούσα κυβέρνηση τους κυνηγούν, γιατί φοβούνται αυτή την ανεξέλεκτη εικαστική δημιουργία που τους κριτικάρει σκληρά. Καταπληκτικά έργα των δημιουργών γκράφιτι συνοψίζουν τα γεγονότα της Αιγύπτου και δείχνουν έναν νέο τρόπο για να εκφράσουν την αντίθεσή τους και τις ανησυχίες των Αιγυπτίων. 2 χρόνια μετά την Επανάσταση, αυτά τα έργα δηλώνουν. Η Επανάσταση συνεχίζεται με μια χρωματική ποικιλία.